Οι οικισμού νομού Ροδόπης, όπου οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίω με τη γεωργία και ειδικότερα με τη βαμβακοκαλλιέργεια, επισκέφτηκε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου ο υποψήφιο βουλευτή Ροδόπη του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Χαρίτου. Συγκεκριμένα, η περιοδία του περιλάμβανε του οικισμού Ιφαντέ, Παραδημή, Παγούρια, Μικρό και Μεγάλο Κρανοφούνη, Πόρπη και Μέση, όπου συναντήθηκε και είχε εκτενεί συζητήσει με δεκάδε αγρότε. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η βαμβακοκαλλιέργεια, η οποία παρά το υψηλό κόστο αποφέρει σημαντικό εισόδημα στου παραγωγού του τόπου μα. Αποτέλεσε κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία χρόνια η βαμβακοκαλλιέργεια έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δυναμική, στην οποία συμβάλλουν η παραγωγή προϊόντο εξαιρετική ποιότητα και η μεταποίησή του από βιώσιμε εκοκιστικέ μονάδε τη περιοχή μα. Ω εκ τούτου, το βαμβάκι είναι ένα προϊόν που συμβάλλει συνολικότερα στην τοπική οικονομία τη Ροδόπη και ταυτόχρονα, ω βιομηχανικό προϊόν, συμβάλλει στην ανάπτυξη των εξαγωγών τη χώρα. Ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης αναγνώρισε ότι απαιτείται να γίνουν ακόμη πολλά για τη στήριξη της βαμβακοκαλλιέργειας, εστιάζοντας κυρίως το ενδιαφέρον του στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής, όπως τα και φραγμάτων, ώστε να μειωθεί σημαντικά το υψηλό κόστος άρδευσης και κατ' επέκταση το συνολικό κόστος παραγωγής. Αναγνωρίστηκε πάντω από όλου του συνομιλητέ του η θετική συμβολή του προγράμματο μείωση τη νητρορύπανση στην άμεση ενίσχυση των εισοδημάτων των βαμβακοπαραγωγών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στην περιοχή μα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά με απόφαση τη σημερινή κυβέρνηση, όταν σε άλλε περιοχέ εφαρμοζόταν εδώ και πολλέ τετραετίε. Ο κ. Χαρίτου διέκρινε ω επιτακτική την ανάγκη να υπάρξουν διορθωτικέ παρεμβάσει για την ένταξη μεγαλύτερου αριθμού παραγωγών. Τέλος, στι συζητήσεις που αναπτύχθηκαν σχετικά με τη Νέα ΚΑΠ διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την βαμβακοκαλλιέργεια δεδομένου ότι αποτελεί ειδικό καθεστώς που απολαμβάνει στήριξη.